Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πέμπτη βράδυ, και όπως κάθε Πέμπτη βράδυ 9 και 4, ξεκινάμε να σας κρατάμε παρέα και να σας ενημερώνουμε. Σήμερα, όπως ήδη προανήγγυλα, θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα για το ποιοι κρύβονται πίσω από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά και θα αναλύσουμε λίγο τα της DJ, γιατί εδώ μιλάμε για υπερσκάνδαλο, όχι για σκάνδαλο, για υπερσκάνδαλο. Κοντά μου είναι ήδη ένας πολύ καλός φίλος, εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος και εκδότης. Έχει τον ανεξάρτητο διπλωματικό παρατηρητή, είναι ο κύριος Μάκης Βραχιολίδης. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Φίλε μου Μάκη, γεια σου. Και πάλι σε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή να μας πει. Τι μου χαρά είναι. Εσύ μου κάνεις την τιμή, αλίμονο. Λοιπόν, φίλε μου, είπες ότι θέλεις λίγο να μιλήσουμε και για τα... Η επικαιρότητα τρέχει. Για την επικαιρότητα. Τρέχει και με καυτά γεγονότα, αν και είμαστε στην έναρξη του χειμώνα. Σε ακούω λοιπόν. Έχουμε τα... της κυβέρνησης, η οποία έχει στουκάρει στην κυριολεξία επάνω στην Τρόικα, χωρίς να μπορεί να βρει άκρη. Και όλα αυτά είναι απότοκα της δικής της τραγικής στάσης, υποτελούς συμπεριφοράς απέναντι στους τροϊκανούς τοκογλύφους, οι οποίοι ήρθανε με σκοπό να ελεηλατήσουν τη χώρα. Ο κύριος Σαμαράς και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να πέσουν στα τέσσερα και να προσκυνήσουν τις εντολές αυτών, οι οποίοι έρχονται να τα πάρουν όλα και να αφήσουν εξαθλιωμένους τους Έλληνες. Αυτό λοιπόν τον έκανε ο κύριος Σαμαράς και οι συνεργάτες του ήταν να πούν ότι όλα βαίνουν καλώς. Ότι δηλαδή το πρόγραμμα της Τρόικας βγαίνει. Και εφόσον λένε αυτά τα πράγματα, εφόσον είπαν αυτά τα πράγματα, μέχρι και χθες τα είπαν ότι βγαίνει το πρωτογενές πλεόνασμα, ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ανάπτυξης η οποία προέρχεται από το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουν από την Τρόικα. Ναι. Ένα απλό ερώτημα, φίλε μου. Από τη στιγμή που έχω πλεόνασμα, για ποιο λόγο να δανείζομαι? Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Ναι, αυτό λέω. Αυτά παραμύθια τα σερβίζουν σε έναν λαό ο οποίος θεωρούν ότι είναι τροϊκουτόχορτο και τα σερβίρουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρωτογενές πλεόνασμα, και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει από ναι. την εκπομπή σου είχαμε πει ότι είναι μια φούσκα στην κυριολεξία. Από την ώρα που δίνουμε 27 και πλέον δισεκατομμύρια σε τόκους, τι να μας κάνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο το βγάζουν γύρω στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ? Τι θα κάνει λοιπόν μια απλή αφαίρεση να κάνει, θα δεις πόσο πίσω είμαστε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν για ποιο πρωτογενές πλεόνασμα μιλάμε? Για μια σταγόνα στον ωκεανό του χρέους. Άρα δεν κάνει τίποτα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως είχαμε και πει και την προηγούμενη φορά, προέρχεται από τι? Από το αίμα του ελληνικού λαού, από τον υδρότη του ελληνικού λαού, τον οποίο τον κρατάνε, τον κλέβουν και λένε δεν σου δίνω αυτά τα οποία σου χρωστάω. Άρα πώς βγαίνω με πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι όμως πλεόνασμα δημοσιονομικό, δεν είναι πλεόνασμα το οποίο προέρχεται από καμία ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία οικονομική πολιτική τέτοια που να φέρει επενδύσεις, που να έχουν ξεκινήσει και να δουλεύουν. Η παραγωγικότητα της χώρας έχει μειωθεί επί κυβερνήσεως Σαμαρά σε τρομερό βαθμό. Και το ΑΕΠ. Ότι δεν παράγουμε τίποτα. Και το ΑΕΠ μας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Δεν παράγουμε τίποτα. Είμαστε μια χώρα η οποία από τότε που μπήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σιγά σιγά αποφλίωναν τον τόπο από τις παραγωγικές του ικανότητες, παραγωγικές του δυνάμεις, φτάσαμε σήμερα να μην παράγουμε τίποτα. Παρά μόνο σκατό, συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι. Δεν παράγουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη? Με ποιον τρόπο? Έχουμε μόνο τον τουρισμό. Και τίποτε άλλο. Και αυτός ο τουρισμός με τις πιέσεις της Τρόικας, αυτά τα οποία ζητάει μέσα σε όλα τα άλλα, είναι η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά μας. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε και τουρισμός. Τουρισμός. Ναι, 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 ναι. Θέλουμε ένα τουρισμό να έχουμε να αναπτυχθεί. Και η Τρόικα, οι εκβιαστές της Τρόικας έρχονται και λένε θα το σφάξω και αυτό, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Άρα, για ποια ανάπτυξη μιλάμε, για ποιο πρόγραμμα μιλάμε, το οποίο βγαίνει ο ψεύτης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Χαρδούβελης και ο κύριος Βενιζέλος και όλοι οι υποτακτικοί της κυβέρνησης,
Όταν βλέπουν λοιπόν τις, αυτούς τους υποτελείς να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα και να λένε ναι βγαίνει, αφού βγαίνει λοιπόν σου λέει η Τρόικα, ακολουθήστε και όλα αυτά τα οποία σας λέμε. Γιατί δεν τα ακολουθείτε? Και τώρα το παίζουν τους καπανταΐδες ότι δηλαδή κρατάμε αντιστάσεις και έχουμε και κάνουμε σκληρές διαπραγματεύσεις. Όχι βέβαια. Ένα θέατρο του παραλόγου ναι, είναι ακριβώς. Θα οδηγήσει σε νέο μνημόνιο, θα οδηγήσει σε περισσότερη, μεγαλύτερη καταστροφή τη χώρα. Αυτά τα οποία έρχονται και τα οποία είχαμε πει και την προηγούμενη φορά είναι πολύ χειρότερα, είναι τα χειρότερα τα οποία έχει ζήσει ο ελληνικός λαός. Αυτά είναι που κατάφερε ο κύριος Σαμαράς και το success story το οποίο επέτυχε ήταν success story υπέρ των τοκογλύφων, διότι φτάσαμε πια σε μια κατάσταση τέτοια όπου είμαστε στον τοίχο. Και αν, αν έβλεπες φίλε μου τι, τι υπόσχονταν στο λαό το 12, δεν θα τα πιστεύεις. Τι υπόσχονταν στον ελληνικό λαό το 2012, λίγο πριν γίνει η κυβέρνηση. Βεβαίως. Και απολύτως τίποτα δεν έχουν κάνει. Ο κύριος Σαμαράς έχει φέρει τη χώρα σε χειρότερο σημείο από ότι ήταν επί Παπαδήμου και επί Παπανδρέου. Σε πολύ χειρότερο σημείο. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, δεν έχουμε λοιπόν να προσδοκούμε τίποτα με την παρούσα κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να οδηγηθούμε άμεσα σε εκλογές. Προς τα εκεί πηγαίνει. Ο κύριος Χαρδούδελης το είπε και σήμερα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αποσυρθούν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τις έδρες τους, να φύγουν και να αναγκαστεί το κράτο να πάνε σε επαναληπτικές εκλογές σε αυτές τις έδρες που είναι αυτοί οι άνθρωποι, η κυβέρνηση, και αμέσως να φανεί ποια είναι η θέληση του λαού και να αναγκαστούν να καταρρεύσουν. Αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Γιατί πολύ απλά, αδερφέ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Του ιδίου νομίσματος. Είναι η διπλανή πόρτα της Τρόικας. Όχι, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Ναι. Η μία πλευρά λέει Πασόκ Νουδού, η άλλη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι το ίδιο νόμισμα. Το ίδιο νόμισμα. Και θα λέγαμε εμείς, είπα και εγώ, ότι θα είναι η διπλανή πόρτα της Τρόικας. Θα κλείσει η πόρτα του Σαμαρά, θα ανοίξει η πόρτα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θα εφαρμόσει αντίστοιχα το πρόγραμμα της Τρόικας. Όλα αυτά τα οποία λένε αντιστάσεις, σκίζουμε μνημόνια, καλά, ναι, είναι παραμύθια. Καλά, δεν ναι, μπορείς να σκίσεις μνημόνιο όταν είσαι μέσα στο μνημόνιο, διαπραγματεύεσαι με τους τοκογλύφους, με τους εγκληματίες της διεθνούς τοκογλυφίας και με αυτούς προσπαθείς να βρεις λύση. Δεν βρίσκεις διότι σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και σου λένε κάτσε στα τέσσερα, θα κάνεις αυτά που σου λέω εγώ. Δεν κάνεις αυτά που σου λέω εγώ. Τότε δεν παίρνεις δάνειο, δεν παίρνεις τίποτα. Ναι, αφού έχουμε πλεόνασμα όμως. Έχουμε πλεόνασμα που σημαίνει τι, αν σε ένα σπίτι ας πούμε μπαίνουν δύο μισθοί 2.000 ευρώ και το σπίτι αυτό για να ζήσει θέλει 1.500 ευρώ, άρα μένουν 500 ευρώ στην άκρη. Υπάρχει λόγος να δανείζεται αυτό το νοικοκυριό λεφτά? Ναι, όχι. Σωστά το λες, αλλά είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Η πράξη δείχνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει πλεόνασμα, δεν υπάρχει τίποτα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει παραγωγή. Ακριβώς. Να υπάρχει το πλεόνασμα των 500 ευρώ σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά. Δουλεύουν τα μέλη της οικογένειας και παράγουν και φέρουν κέρδος και μένει στην άκρη η αποταμίευση. Ακριβώς. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Από την ώρα που δεν υπάρχουν δουλειές, δουλεύει ένα μέλος και αν δουλεύει και αυτό δουλεύει περιστασιακά. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει εξοργιστεί σήμερα, εξοργίστηκε και εξοργίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι δεν είναι φίρμος στο πρόγραμμα της Τρόικας που μιλάνε για 5.500 απολύσεις εντός του 2014, για ποια ανάπτυξη μιλάει? Μιλάει για μεγαλύτερη ανεργία. Ακριβώς. Τι κάνει νιάου νιάου. Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και το άλλο, το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι η καταγγελία της κυρίας Ξουλίδου για απόπειρα χρηματισμού της προκειμένου να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Εσύ το πιστεύεις τώρα αυτό? Γιατί να μην το πιστέψουμε? Δηλαδή η πολιτική, η πολιτική είναι οι άμεμπτοι, οι οποίοι δεν έχουν μια σχέση με τέτοιου είδους δωροδοκίες. Άκουσε με. Σκάνδαλο της Siemens. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση την ίδια ώρα. Δεν πέφτει η κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση. Μόλις αποδειχθεί ποιος πραγματικά. Αυτό λόγο εννοώ δεν πρόκειται να πέσει. Δεν πρέπει να πάει φυλακή την ίδια ώρα. Αυτό λόγο δεν πέφτει. Ποιος είναι αυτός που πήγε να τη δωροδοκίσει? Παρουσιάσαν ένα όνομα, δεν θυμάμαι το όνομά του πώς βλέπεις, λέει, λοιπόν. Ο οποίος μάλιστα απείλησε και με μήνυση, αλλά όλα αυτά είναι. Γιατί σε λέω. Ένας ο οποίος ήταν γνωστός του Υφυπουργού Ανάπτυξης του Νότη του Μηταράκη. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε αυτή η καταγγελία, η οποία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά το
το τι γίνεται μέσα στη Βουλή. Καλά, το τι γίνεται είναι μη χειρότερα, αλλά λέω τώρα εγώ. Μέσα στη Βουλή. Και έχει αποδειχθεί το, στο παρελθόν με το θέμα του Τσουκάτου. Μήπως ξεχνάμε την δοκιμή. Όχι, βέβαια. Έτσι. Δεν μετέφερε χρήματα 1 εκατομμύριο μάρκα, πόσα ήταν, ναι, τα οποία τα κατέθεσε στο ταμείο του Πασόκ. Έγινε κάτι. Απολύτως τίποτα. Μόλις τώρα μαθαίνουμε ότι πάει στη δικαιοσύνη ο κύριος Τσουκάτος για χρηματισμό του ΟΤΕ, των υπαλλήλων του ΟΤΕ. Δεν πάει γιατί τα ταμεία, γιατί τα χρήματα πήγαν και κατατέθηκαν στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να επιστρέψει πίσω το ΠΑΣΟΚ τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο ή να πάει μέσα για εγκληματική οργάνωση. Σε καμία περίπτωση. Προστατεύεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, προστατεύεται ουσιαστικά και ο κύριος Τσουκάτος και μπαίνει μέσα για ένα, παρένθετο αδίκημα. Εκεί έχουμε φτάσει. Και λέμε λοιπόν αν όλα αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Γιατί να μην είναι αλήθεια, αφού έχει αποδειχθεί ποιο, τι παίζεται μέσα στη Βουλή και από ποιους παίζεται με όλο αυτό το παιχνίδι σε βάρος του λαού, σε βάρος του δημοσίου χρήματος, από μια οργάνωση η οποία τα κουκουλώνει και προστατεύει ο ένας βουλευτής τον άλλον. Αυτά τα παράδειγμα συμβαίνουν. Και γιατί να μην είναι αλήθεια λοιπόν αυτά τα οποία κατήγγειλε η κυρία Ξουλίδου και πώς θα εξετάσει η ελληνική δικαιοσύνη όλα αυτά. Έχει βάλει έναν κύριο εισαγγελέα, ο οποίος ελπίζουμε να κάνει το έργο του, να φέρει το έργο του και να μην είναι εισαγγελέας ο οποίος θα διεκπαιρεώσει την υπόθεση ουσιαστικά κουκουλώνοντάς την. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, Γιάννη. Λοιπόν, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου μα καθόλου μαζί σου. Για πάμε τώρα λίγο όμως, τώρα πλέον, εγώ σου είπα, ώσπου να αποδειχθεί ότι αυτή η γυναίκα είχε δίκιο, ότι την έδαζε κάποιος από κυβερνητικό, κάποιο κυβερνητικό μέλος αυτά τα λεφτά, ας κρατάμε μικρό καλάδι. Βεβαίως θα κρατάμε μικρό καλάδι. Ώσπου να αποδειχθεί. Γιατί αν αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι ο τάδε υπουργός ή ο τάδε υφυπουργός της κυβέρνησης ήταν κρυμμένος από πίσω και αποδειχθεί αυτό το πράγμα, τότε θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πάει φυλακή την ίδια ώρα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να σταθεί όρθια η κυβέρνηση. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για απόπειρα δωροδοκίας, άκουσα χθες και τον εισαγγελέα τον κύριο Σακά να μιλάει και να λέει ότι το αδίκημα αυτό δεν είναι κακουργηματικό όπως το έλεγε σήμερα ο κύριος Καμένος. Τότε τι είναι? Είναι πλημεληματικού χαρακτήρας. Σοβαρά, πες το. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν μιλάμε για απόπειρα ή όταν μιλάμε για ένα αδίκημα το οποίο δεν έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, πόσο θα φάει ο κατηγορούμενος? Την ξεφτύλα που τη βάζεις. Και αν θα αποδοθούν κατηγορίες μετά. Ναι, αλλά την ξεφτύλα που τη βάζεις, Μάκη. Από τους άλλους οι οποίοι τον όθησαν να κάνει αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κουκουλώνονται πολλά. Κουκουλώνονται πολλά. Το μεγάλο το σκάνδαλο, γιατί μιλάς σήμερα για υπερσκάνδαλο της Ντίτζια. Το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens, που όμοιό του δεν υπάρχει. Καλά, σίγουρα. Έγινε κάτι? Ποιος μπήκε μέσα, για να ξέρουμε δηλαδή. Όχι. Ανοίξαμε την πόρτα και είπαμε στον κύριο Χριστοφοράκο, περάστε έξω. Πέρασε ο κύριος Χριστοφοράκος, έφυγε και ζει αυτή τη στιγμή προστατευόμενος. Στη Γερμανία. Έγινε τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα λοιπόν. Τίποτα. Δεν φταίει κανένας. Όλα με λιγάλα. Κουκουλώνονται. Ο κύριος Σαμαράς είχε δώσει η επιτροπή, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε επιβάλει 2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στη Siemens. Δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Διότι ήρθε και ο κύριος Σαμαράς και μόλις βγήκε μετά από τις εκλογές στις 23 Αυγούστου τα έκανε 200 εκατομμύρια. Τα 2 δις τα μετέτρεψε σε 200 εκατομμύρια. Και τελικά δεν έχει πληρώσει τίποτα η Siemens. Βγήκε μέλη. Με αυτό είναι. Τελείως. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Για ποια προστασία του δημοσίου χρήματος από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή για να κανονίζουν τα δικά τους, να κουκουλώνουν τα όποια σκάνδαλα υπάρχουν, να προστατεύει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα τώρα η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Και άσε τον ελληνικό λαό να πληρώνει, να χάνει το σπίτι του, να του βάζουν πρόστιμα πάνω στα πρόστιμα και να φτάνει στο σημείο να αυτοκτονεί. Ακριβώς. Να βάζει λουκέτο στην επιχείρησή του. Ακριβώς. Λοιπόν, φίλε μου, εδώ τώρα επιχειρείται να φημωθούν, επιχειρούν να φημώσουν και τις τελευταίες ελεύθερες φωνές.
Τι έχει γίνει στα μικρά κανάλια τα ιδιωτικά? Γνωρίζουμε ότι ακόμα υπάρχουν μερικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι λένε και πέντε πράγματα με το όνομά τους και δεν είναι εγκάθετοι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε? Σου λέει, εμείς δεν μπορούμε να τα κλείσουμε στο έτσι κόλπο, άρα θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο τέχνασμα. Ποιο είναι το τέχνασμα? Κάναν μια κοινοπραξία την DJ, στην οποία συμμετέχουν, παρακαλώ, ο Αλφα, ο Άλτερ, ο Αντένα, ο Μακεδονία TV, το Μέγκα, ο Sky, το Star. Αυτοί λοιπόν εδώ, όλοι μαζί, κάνανε την DJ, η οποία DJ πήρε, άκουσον κύριε, άκουσον που λένε, το τηλεοπτικό ψηφιακό σήμα όλης της χώρας, δίνοντας εγγύηση μόνο 100.000 ευρώ και έναντι ύψους 18,39 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα δοθούν εν καιρό μέσα σε 15 έτη. Εν καιρό. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Περίπου λιγότερο από 1.000 ευρώ για τους 6 τηλεοπτικούς σταθμούς που ανέφερες. Ναι. Και οι υπόλοιποι όλοι... Έτσι. Δηλαδή, θα πληρώσουν τα κέρατά τους. Ουσιαστικά χαρίζεται στα μεγάλα κανάλια, συγκεκριμένα κανάλια, συγκεκριμένες εταιρείες, συγκεκριμένους ανθρώπους, χαρίζεται το κανάλι. Βέβαια. Χαρίζεται η τηλεοπτική μετάδοση, έτσι. Βέβαια. Τους χαρίζεται. Λες και το φέραν από το σπίτι τους το σήμα. Πώς? Λες και το φέραν από το σπίτι τους το σήμα, λέω. Έτσι, έτσι. Αυτές είναι οι συνεργασίες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση, οι χαριστικές συνεργασίες τις οποίες κάνει. Δίνει λοιπόν πάτο αυτό έναντι, ναι, ευτελούς τιμήματος, κράτησε το για τόσα χρόνια και κανόνισε εσύ τι θα κάνεις. Και από ό,τι λοιπόν πληροφορήθηκαν, εσύ νομίζω μου το έλεγες, Γιάννη, ότι σου βάζουν να υπογράψεις η DJ ότι θα έχουν το δικαίωμα να κατεβάσουν το σήμα ό,τι ώρα γουστάρουν. Ό,τι ώρα θέλουν, ναι, σε πετάνε έξω. Δεν πάνε να πληρώνεις, ό,τι ώρα θέλουν. Δεν έχουν πρόβλημα τέτοιο. Πού οδηγεί λοιπόν αυτό? Ιδιωτική εταιρεία είναι, δεν είναι κράτος. Ιδιωτική εταιρεία είναι, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Η εταιρεία όμως δεν δίνει ένα λογαριασμό. Υπάρχει ένα αμοιβαίο συμβόλαιο το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Και... σε βάζουν και υπογράφεις εσύ για, ναι, κάτι το οποίο να αποφασίζουν. Ωραία, ναι. Χωρίς να σου δίνεται η δυνατότητα. Βεβαίως. Εσύ να έχεις ένα δεύτερο όρο, μια εναλλακτική περίπτωση. Κάτι. Καμία. Όχι, εγώ σου λέω σε πετάει έξω. Και εσύ λες, Σαλάδωρα, κυρία, σπάσει το συμβόλαιο. Σε πάω στα δικαστήρια. Ναι. Μετά από 5 χρόνια θα εκδικαστεί. Εσύ τι θα κάνεις σε 5 χρόνια? Πάει το μαγαζί σου. Βέβαια έχει πάει το μαγαζί. Διαλύθηκε. Και μετά από 5 χρόνια που θα γίνει δίκη, θα πληρώσει και η DJ ένα κατοστάρι χιλιάρικα ευρώ πρόστιμο. Αν πληρώσει. Εσύ όμως θα έχεις χάσει το κανάλι σου. Θα έχεις καταστραφεί τελείως. Έτσι. Τέλος. Απλά πράγματα. Εδώ το θέμα απλά είναι πράγματα. Όμως τώρα, από πίσω από την DJ, ποιος είναι, γνωρίζουμε? Αυτά τα κανάλια όλα λοιπόν, αυτοί οι καναλάρχες, ποιοι είναι? Ο Μπόμπολος, ο Βαρδινογιάννης, ο Αλαφούζος, ο Ψυχάρης. Αυτή είναι. Τα μεγάλα θέματα τα οποία κυριαρχούν, Κούρης, ναι, στα μαζικής ενημέρωσης, ναι, είναι αυτά τα οποία έχουν όνομα αυτοί όλοι. Αποφασίζουν για τι μενού ειδησιογραφικό θα έχουμε καθημερινά. Ακριβώς. Και τα οποία είναι αυτά που κάνουν την πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό και τον κατευθύνουν εκεί που γουστάρουν, όχι τόσο αυτοί, αλλά τα αφεντικά τα οποία, ακριβώς, βρίσκονται πάνω από αυτούς. Και μιλάμε δηλαδή για τους δανειστές. Αυτοί, τα, ναι, αυτά τα κανάλια είναι κανάλια χρεωμένα. Χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί φαίνεται ότι έχουν τα κανάλια. Πρόσεξε με τώρα εδώ. Έτσι. Ο Αλαφούζος φαίνεται ότι έχει το Sky. Ο Κοντομινάς φαίνεται ότι έχει τον Αλφα. Δεν το ξέρουμε. Εμφανίζονται τέλος πάντων, αλλά λέω τα μεγάλα τους αφεντικά ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι δανειστές. Αυτοί που τους δίνουν τα δάνεια, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να πάρουν δάνεια. Βέβαια. 90 εκατομμύρια δάνειο πήρε πρόσφατα το Μέγκα. Δεν έπρεπε να πάρουν δάνεια. Παίρνουν όμως δάνεια για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δανειστών. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι μαζί με την DJ έχουν εγκαθιδρυθεί μέσα στα ελληνικά σπίτια τα κανάλια των δανειστών. Μιλάμε δηλαδή για το κανάλι το γερμανικό, μιλάμε για το κανάλι το γαλλικό. Βεβαίως. Υπάρχει και το κανάλι το BBC. Αυτά εκπέμπουν καθημερινά. Ποιος θα βλέπει, νομίζεις? Καταρχήν δεν έχουν υπότιτλους από κάτω. Εντάξει, δεν έχουν υπότιτλους.
κάνανε όμως, δώσανε όμως το στίγμα τους ότι είμαστε παρόντες εδώ, εμείς, και θα κανονίσουμε εμείς για την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωσή μας λοιπόν κανονίζεται ούτως ή άλλως από αυτούς, μέσα από αυτά τα οποία μας σερβίρουνε, ναι, από την πολιτική την οποία γουστάρουνε οι ζαλιστές. Βεβαίως. Εάν δεν πούνε τα κανάλια, το Μέγκα, ο Αντένα και ο Sky, τα μεγάλα αυτά κανάλια, εάν δεν πούνε λοιπόν αυτά τα οποία γουστάρουν οι δανειστές, έκλεισε η στρόφικα του δανεισμού, μπήκε η θηλιά στο λαιμό, κλείσαν την επομένη, δεν θα έχουν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους. Βέβαια. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, η ενημέρωσή μας είναι ενημέρωση η οποία εκπορεύεται από τους δανειστές, από τους τοκογλύφους. Αυτοί αποφασίζουν. Βέβαια. Αύριο μεθαύριο, ούτως ή άλλως, ποιος είναι το αφεντικό του Α? Φαινομενικά είναι ο Κοντομινάσουλο. Είναι οι Γερμανοί. Έτσι έχω ακούσει κι εγώ. Ότι το έχουν πάρει το ψηφιστικό πακέτο οι Γερμανοί. Αυτή τη στιγμή θα έρθουν οι ίδιοι οι Γερμανοί και θα αναλάβουν επισήμως τις τύχες αυτών των καναλιών. Έτσι έχει ακουστεί. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Αυτή είναι η δική μου η πρόβλεψη. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, το θέμα της Ντίτζια έχει φτάσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ακριβώς. Η οποία όμως, εδώ να προσέξουμε μισό λεπτό, απέρριψε το αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Βούτση και Ζωής Κωνσταντοπούλου και Θανάση Πετράκου και Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τι ζήτησα λοιπόν αυτή? Να κληθεί σε ακρόαση ο δικηγόρος του ΛΑΓΙΕ, είναι λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Mm-hmm. Μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής του, σύμφωνα με την οποία ο Τάκης Μπαλτάκος συμμετείχε σε προσπάθεια εξοδικαστικού συμβιβασμού με τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας Ενέργα και Ελλάς Πάουερ. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κληθεί και ο Τάκης Μπαλτάκος σε ακρόαση, αλλά και ο πρόεδρος του ΛΑΓΙΕ, Τάσος Γκαρής. Τώρα λοιπόν έχουμε τη συνέχεια. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι υπάρχει σοβαρό θέμα δημοσίου συμφέροντος, διότι ο κ. Μπαλτάκος, βάσει όσων αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Αντωνόπουλος, είναι ο δικηγόρος του ΛΑΓΙΕ, επιχείρησε εξοδικαστικό συμβιβασμό για μια πολύ σοβαρή υπόθεση υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου. Μάλιστα. Και τώρα έρχονται λοιπόν οι συνεργάτες Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δια του Προκόπη του Παυλόπουλου, έτσι, ναι, της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Νεράτζη και του Απόστολου Κακαλαμάνη, οι οποίοι λένε τι. Λοιπόν, δηλώνει ο μέλος κύριος Προκόπης Παυλόπουλος ότι δεν συμφωνεί με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι αξιοποιεί την εμπλοκή του ονόματος και του κυρίου Μπαλτάκου, που σήμερα ενεργεί ως δικηγόρος και όχι ως γραμματέας της κυβέρνησης. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, νομικό επιχείρημα συνταγματολόγου του Προκόπη Παυλόπουλου, ναι, είναι παρόδο να πούμε ότι είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός χάρισε με νόμο τους 50 μπόνους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιεί ένα σαφρό τέτοιο επιχείρημα για να απορρίψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αναστάσιος Νεράτζης, δήλωσε ότι διαφωνεί και αυτός με το αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια ποινική διαδικασία και άρα η Επιτροπή δεν δικαιούται να ασχοληθεί με το θέμα. Νομικίστικα καθαρά κόλπα δηλαδή, για να κλείσουν, να κουκουλώσουν ουσιαστικά το διαφαινόμενο σκάνδαλο σε αυτή την ιστορία. Για διασπάθηση δημοσίου χρήματος μιλούσατε. Βέβαια. Για υπεξαίρεση, έτσι, για υπόθεση υπεξαίρεση σε βάρος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να πούμε τώρα όμως, να κάνουμε και μία αποκάλυψη από εδώ, από την εκπομπή, έτσι που τα λέγαμε. Ποιος είναι ο πρόεδρος της DJ-α? Ο πρόεδρος της DJ-α? Ο νούμερο 2. Αρέλει στο Αντένα. Εδώ τρώμε, μαζί πίνουμε, έτσι. Ο νούμερο 2 του ομίλου Αντένα, ο δημοσιογράφος Στρατής Λερέλης. Και επειδή τώρα το ηχητικό που μου έδωσες έχει και τα τηλέφωνά σου μέσα, από τα οποία τα δίνεις ζωντά εκεί στους ανθρώπους αυτούς. Θέλεις να το βάλω να παίξει, να ακουστούν και τα τηλεφωνικά σου νούμερα? Το θέμα είναι ότι εγώ ζήτησα επί τρεις ημέρες τον κύριο, ναι, Στρατή Λιαρέλη, ναι, να εμφανιστεί προκειμένου να του κάνω μία-δύο ερωτήσεις. Ναι. Μίλησα με την ιδιαίτερα του και μου είπε ποιο ακριβώς θέλετε, λέει, να συζητήσετε. Για ποιο θέμα? Λέω για το θέμα της Ντίτζια. Πολύ ωραία. Και περιμένω ακόμα να με πάρει ο κύριος Στρατής Λιαρέλης. Και παραδέχτηκε η ίδια ότι είναι ο επικεφαλής της DJ. Βέβαια. Ακριβώς. Αν το έχει το ηχητικό. Το έχουμε το ηχητικό. Θέλεις να παίξει παρόλο αυτό? Γιατί έχεις δώσει τα τηλέφωνά σου εκεί γι' αυτό. Εντάξει, τα έχω δώσει τα τηλέφωνα. Άμα δεν σε πειράζει, πολύ ευχαριστώ, θα το ακούσουμε. Άκουσε το. Προχωράτε.
γεια σας. Τον κύριο Λιαρέλη. Ο κύριος Λιαρέλης έχετε καλέσει στα Σπάτα. Είναι στο γραφείο του στο Μαρούσι. Θα μου δώσετε το τηλέφωνο. Εγώ δεν καλέσω. 6886 τι είναι? Το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είναι στο Μαρούσι αυτό? Όχι. Για δώστε μου το τηλέφωνο του Μαρούσιου. Είναι 6886-606. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, τον κύριο Λιαρέλη. Δεν είναι στο γραφείο αυτή τη στιγμή, μπορώ να κρατήσω κάποιο μήνυμα? Βραχιολίδης, πείτε. Βραχιολίδης. Ναι, ναι, Μάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 213. 213. 00. 00. 27335. 27335. Το μικρό σας όνομα? Μάκης Βραχιολίδης, δημοσιογράφος. Έχετε προσωπική γνωριμία, θέλετε να μου πείτε κάποια άλλη πληροφορία? Όχι, δημοσιογράφος. Είμαι κάτι σε κάνα δύο ερωτήσεις ήθελα να του κάνω αναφορικά με την Ντίτζια. Νομίζω είναι επικεφαλής. Ντίτζια, μάλιστα, είναι πρόεδρος. Ναι. Σχετικά με Ντίτζια, ωραία, θα τον ενημερώσω. Το τηλέφωνο αυτό θα είμαι εδώ δηλαδή μέχρι τις 2 και θέλετε κάποια. Να πείτε και το κινητό σας. Να σας αφήσω και ένα κινητό, αλλά δεν θα με βρει εύκολα στο 6932. Μάκη μου, Μάκη μου, είδαμε ότι δημοσίως η γυναίκα παραδέχτηκε, όχι δημοσίως, δηλαδή σε σένα παραδέχτηκε και το βλέπουμε δημοσίως τώρα πλέον. Ότι είναι πρόεδρος της Δίτσια. Βέβαια. Το θέμα είναι όμως γιατί δεν εμφανίζεται ο κύριος Λιάνης, τι έχει να φοβηθεί? Τι έχει να φοβηθεί? Εδώ είναι το θέμα. Τι έχει να φοβηθεί? Να σου πω εγώ τι έχει να φοβηθεί τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που δόθηκε το τηλεοπτικό σήμα, λοιπόν, η μέθοδος η οποία υπολογίζονται οι συχνότητες στα φάσματα 490-792 MHz και 792-864 MHz, λοιπόν, σύμφωνα με την ανάλυση μέσων conclusions, τι γίνεται? Αυτά τα φάσματα συχνοτήτων στα 15 αυτά έτη μπορούν να αποδώσουν 406,8 εκατομμύρια σε αυτόν που θα έχει το δικαίωμα διαχείρισης του σήματος, εάν μιλάμε για τις μέσες τιμές ευρωπαϊκών δημοπρασιών, ή 291,5 εκατομμύρια ευρώ με βάση την περίπτωση της Πορτογαλίας. Και εδώ δόθησαν μόνο για 18,39 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάρθουν εν καιρό, με το μόνο όφελος για τα ταμεία του κράτους μόνο 100.000 ευρώ. Και σε ρωτώ εγώ τώρα, αδερφέ, αν εγώ πήγαινα και έβαζα 101 χιλιάρικα. Κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν αυτές ακούγονται στο. Δεν ξέρω. Αν εγώ πήγαινα και έβαζα 101 χιλιάρικα, υπήρχε περίπτωση να την πάρω τη δουλειά? Όχι. Εμφανίστηκε μόνο. Από μόνη του, ο μόνος του ο διαγωνισμός είναι παράνομος. Παράνομος γιατί δεν εμφανίστηκε άλλος. Βεβαίως, έπρεπε να ξαναγίνει. Ναι. Μόνο η Ντίτζα. Μόνο η Ντίτζα, αλλά απαγορεύεται αυτό ο διαγωνισμός. Έπρεπε να κριθεί άγωνος και έπρεπε να προχωρήσουμε σε νέο διαγωνισμό. Γιατί το ίδιο πράγμα δεν κάνανε στο θέμα του τεμένους, του τζαμιού στην Αθήνα. Ναι. Εμφανιζόταν ένας, ο διαγωνισμός γινόταν άγωνος, τη δεύτερη και τρίτη φορά πάλι εμφανιζόταν ένας, μέχρι να εμφανιστούν δύο-τρεις και να πούνε «Α, τώρα είναι εντάξει ο διαγωνισμός». Ναι. Και να αναθέσουν σε μια εταιρεία. Τα βλέπεις λοιπόν. Ενώ εδώ σε αυτή την περίπτωση όχι. Εκεί δηλαδή δεν και καλά έπρεπε να φτιαχτεί το τέμενος και έψαχναν να βρουν κάθε τόσο να βρεθεί και δεύτερος και τρίτος μειοδότης. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν εμφανίστηκε κάποιο άλλο. Και την εγκρίνα και την δώσανε μονοπωλιακά στην Δίτια. Ναι, χωρίς να εμφανιστήκα. Και εγώ σου λέω, Μάκη μου, αν εγώ πήγαινα και έδινα σαν Παπαζής Γιάννης 101 χιλιάρικα και όχι 18 εκατομμύρια, 20 ρε κύριε, εν καιρό, όπως και αυτοί, θα μου το δίνανε? Όχι, βέβαια. Όχι, στο λέω κατηγορηματικά, όχι. Όχι. Είναι αυτό το είδος η ενημέρωση την οποία θέλει να φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό έκλεισε προφανώς και την ΕΡΤ, έτσι, για να φτιάξει σωστή
τηλεόραση, αδέσμευτη, ανεξάρτητη και σωστή αντικειμενική ενημέρωση. Πέταξε 2.500 υπαλλήλους στον δρόμο και έφτιαξε την ΕΡΙΤ. Ναι. Έτσι. Και τώρα λοιπόν δώσανε την, το τηλεοπτικό σήμα χαριστικά, μονοπωλιακά, στην Βίτζια, κάτω από τους πιο ευτελείς όρους. 100.000 ευρώ μόνο. Και θα έχει το δικαίωμα η κάθε Βίτζια να κλείνει το τηλεοπτικό σήμα, να μην μας δίνει ή να δίνει την, ό,τι γουστάρει θα κάνει. Ό,τι γουστάρει. Απλά πράγματα. Αυτό είναι, βέβαια. Αύριο μεθαύριο, μην αμφιβάλλει κανείς ότι αυτό θα μεταφερθεί και στο διαδίκτυο. Ναι. Θα μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα, ναι, να έχεις την. Να είσαι βέβαιος, ναι. Να έχεις αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα σου πει, θα σου κατεβάσω, αν δεν συμφωνήσεις με αυτό που θα υπογράψεις που γουστάρω εγώ. X ή Digia. Ναι. Μα ήδη με την καινούργια συχνότητα της Enerit που βρίσκεται, τμήμα αυτής της συχνότητας το αγόρασε η Deutsche Welle. Έτσι λοιπόν, άρα τι λέμε, τόση ώρα τι λέμε Γιάννη, ότι σιγά σιγά τα κανάλια θα περάσουν επισήμως σε γερμανικές εταιρείες, ναι, λογογλυφικές εταιρείες. Και άλλες δύο, συγγνώμη, και άλλες δύο. Αποκλειστικά σε αυτούς οι οποίοι μας κατέχουν. Ναι. Και άλλες δύο, έτσι, το TVS της Μόντο γαλλική και το BBC World News. Μαζί με την Deutsche Welle, αυτές οι τρεις εταιρείες. Αυτές οι τηλεοπτικές συχνότητες, τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα έρθουν και θα καταλάβουν ουσιαστικά τις διευθύνσεις των καναλιών. Ναι, και έρχομαι εγώ ρε φίλε όμως και λέω. Όπως το ίδιο πράγμα συμβαίνει και θα συμβεί σύντομα με τις συστημικές μας τράπεζες. Λέγεται ότι αρκετά σύντομα, μία τουλάχιστον από αυτές, θα περάσει απευθείας σε χέρια των Γερμανών. Θα περάσει σε γερμανική τράπεζα μία από τις συστημικές τράπεζες. Έχω κάνει εγώ αυτό το ερώτημα στη δική μου την εφημερίδα. Έχω βάλει μάλιστα τη συγκεκριμένη την τράπεζα. Δεν έχει διαψευτεί μέχρι σήμερα. Και μιλάμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ότι μπορεί να γίνει αυτό. Θα γίνει. Αυτή είναι η κατοχή την οποία επιβάλλουν οι δανειστές. Να πάρουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή δικό μας, θεωρούμενο δικό μας, θα έρθει σε κατοχή, ναι, χέρια των κατοχικών δυνάμεων. Ναι. Μα η πλάκα, το αστείο της υποθέσεως είναι ότι και η ΕΡΤ τους πληρώνει για να πέσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κι αν είναι γελίο. Αυτό κι αν είναι γελίο της υποθέσεως. Και λέω εγώ τώρα εγώ, έτσι, η Ντίτζα εμφανίζεται παντελώς ανέτοιμη αυτή τη στιγμή να σηκώσει το βάρος της ψηφιακής μετάβασης, παρά τις συμφωνίες τις προνομιακές που έκανε. Έτσι δεν είναι? Διότι πολλά σημεία, κυρίως αγροτικές περιοχές της χώρας μας και του ορεινού δικτύου, δεν μπορούν να πιάσουν το δίθεν τζαμάτο τηλεοπτικό σήμα. Κατάλαβες? Έχουμε μείνει στα τζαμάτα και δεν κοιτάζουμε καθόλου την ουσία. Κοιτάζουμε τη βιτρίνα και τις δηλώσεις του αέρα. Ουσιαστικά όμως χάνουμε την πραγματική ενημέρωση. Ναι, και το... χάνουμε την... ό,τι είχαμε μέχρι στιγμής. Ναι, 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 ναι. Την ελεύθερη τηλεόραση. Και άκου και το πιο αστείο. Και άκου και το πιο αστείο. Ναι. Το κόστος για τους αναγκαίους 300 και πλέον αναμεταδότες καλούνται τώρα να υπομισθούν οι δήμοι, οι οποίοι θα μετακυλήσουν στους δημότες το χρέος αυτό με αύξηση των δημοτικών τελών. Πόσο φαίνεται αυτό? Μάλιστα, αντί να τα πληρώσει η DJ, θα τα πληρώσει ο λαός. Πόσο φαίνεται αυτό? Αυτή είναι η τακτική της κυβέρνησης, τουλάχιστον των τελευταίων ετών των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η τακτική. Τι κάνουν λοιπόν? Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά Γιάννη, ότι το χρέος των τραπεζών που πέρασε στις πλάτες των του, ναι, κόσμου. Ναι. Το χρέος των τραπεζών δεν το πληρώνουν οι τράπεζες, το πληρώνει ο Κοσμάκης. Έτσι λοιπόν θα γίνει και τώρα. Είναι μια τακτική εγκληματική, αλλά αυτή είναι την οποία εφαρμόζουν, την οποία κάνουν οι πολιτικοί. Αυτή η πολιτική μας ταγή, η οποία είναι η καταστροφή του τόπου, πάνε και φτιάχνουν χαριστικές δουλειές για τις τράπεζες ή για την Digia συγκεκριμένη περίπτωση. Γίνονται κάποιες υποτυπώδες επιτροπές εξετάσεων και διαφάνειας δήθεν,
κουκουλώνεται η ιστορία και συνεχίζεται εσάι η ίδια κατάσταση εγκληματική σε βάρος του λαού. Ναι. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Φτάσαμε εξαιτίας αυτών των πολιτικών λαμογιών οι οποίοι έχουν κάνει αυτές τις πολιτικές συνωμοσίες που διαλύουν τον ελληνικό λαό, καταστρέφουν τη χώρα. Αυτό είναι. Βέβαια. Κοίταξε, τώρα δημιούργησε η DJI από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δημιούργησε ένα μπάχαλο στην κυριολεξία. Και στην κεντρική Μακεδονία οι 16 σταθμοί συνεχίζουν και παίζουν και θα εκδικαστούν τώρα τα ασφαλιστικά μέτρα 15 Δεκεμβρίου. Συνεχίζουν και παίζουν με το παλαιό αναλογικό σήμα. Όχι, με το ψηφιακό που ήταν, με τον πάροχο που ήταν πριν, το ΝΟΤΕ TV. Κάπως έτσι έχω καταλάβει. Με τον πάροχο στον οποίο ήταν. Και έρχομαι τώρα εγώ και λέω, θα τους δοθεί, εγώ πιστεύω, αναβολή, γιατί έρχονται εκλογές. Μόλις όμως περάσουν οι εκλογές, θα τους πατήσουν όλο στο λαιμό κάτω. Έτσι γίνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Ναι. Στη Χαλκιδική, το συνεργείο της DJI συνελήφθη γιατί και κατασχέθηκε ο εξοπλισμός του, γιατί επιχειρούσε να εγκαταστήσει ψηφιακό πομπό σε δασική έκταση κόβοντας δέντρα. Παράνομα. Ναι. Είναι ανέτοιμη να εκπέμψει στην κεντρική Μακεδονία και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εκπέμπει σήμα μέσω του ΟΤΕ TV. Λοιπόν, ο Τζιτζικώστας ζητάει να ενταχθεί ο νομός Ερών στην κεντρική περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανήκει και διοικητικά, για να έχει πρόσβαση στα κανάλια της Θεσσαλονίκης και όχι της Θράκης. Όπως συμβαίνει σήμερα για τις ανάγκες της DJI. Ορίστε. Αυτό το σήμα από τον ΟΤΕ, η DJI. Για ποιο λόγο ο ΟΤΕ αποκλείστηκε από την ιστορία? Έλα και πες μου τώρα εσύ, γιατί. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν εμφανίστηκε ο ΟΤΕ? Έχω μια απορία, δεν το ξέρω το θέμα. Για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε ο ΟΤΕ? Δεν υπάρχει ο ΟΤΕ σε αυτή την ιστορία? Είναι εκτός. Από την ώρα που η DJI δανείζεται, μου είπε ότι παίρνει σήμα από τον ΟΤΕ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό και αν είναι τρελό. Περίεργα πράγματα. Αυτό και αν είναι τρελό. Τι άλλο θα δούμε. Ναι. Και ακόμα και ο δημοτικός τηλεοπτικός σταθμός της Θεσσαλονίκης, το TV100, υπέκυψε στον εκβιασμό της DJI. Υπέκυψε. Κυριολεκτικά. Μάλιστα. Υπέκυψε τον εκβιασμό. Να το πούμε. Είναι εκβιασμός. Λέει τι ακριβώς? Ότι υπέγραψε ένα χαρτί το οποίο θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Θα κάτσεις τα τέσσερα δηλαδή. Πρόσεξε με, είναι ιδιωτική εταιρεία. Ό,τι ώρα γουστάρεις σου κόβει το σήμα. Και δεν θα σου δώσει και λογαριασμό. Θα την πας στα δικαστήρια, θα εκδικαστεί μετά από 5 χρόνια, θα έχει καταστραφεί και τελείωσε. Θα τις βάλουν και αν τις βάλουν να πληρώσει 50 ή 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, τα οποία και να τα πάρεις θα σου είναι άχρηστα. Θα έχεις χάσει το σταθμό σου, ο οποίος κοστίζει ένα κάρο λεφτά. Ας το δούμε στενά έτσι, ας το πάρουμε λίγο ευρύτερα. Και ας δούμε ότι αύριο μεθαύριο αυτοί παίρνουν και άλλα πράγματα, έτσι, κομβικά στοιχεία της δημόσιας ζωής. Είπαμε τώρα, έχουν τις τηλεπικοινωνίες, έτσι, έχουν το τηλεοπτικό σήμα. Παίρνουν και το ίντερνετ. Αύριο μεθαύριο λοιπόν γουστάρουν και κατεβάζουν τα πάντα. Άντε λοιπόν να λειτουργήσει ο λαός, να λειτουργήσει η χώρα. Την καριδώνουν στην κυριολεξία και δεν έχει τίποτα. Είμαστε ναι. Δηλαδή ένα κράτος, ναι, το οποίο ανήκουμε ολοκληρωτικά στους εχθρούς μας. Είμαστε υποταγμένοι. Βέβαια. Αυτούς. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, για παράδειγμα, τηλεοπτικό σήμα, διότι το τηλεοπτικό σήμα το έχουν οι δανειστές, ό,τι ώρα θέλουν το κατεβάζουν ή όχι. Ναι. Δεν έχουμε ιντερνετικό διαδικτυακό σήμα, δεν έχουμε τίποτα. Ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Δεν έχουμε τίποτα. Τηλεπικοινωνίες δεν έχουμε. Το ρεύμα δεν ξέρω από πού ανήκει το ρεύμα. Το αγάπη που το παίρνουμε απ' έξω και το έχουν άλλοι στα χέρια τους. Νομίζω Τούρκοι. Κοίταξε, το θέμα της ΔΕΗ είναι πολύ τεράστιο κυριολεκτικά. Δεν θα προλάβουμε τώρα. Όχι, πρέπει να πω ότι ουσιαστικά με αυτά τα οποία κάνουν οι δοσύλλογοι πολιτικοί παραδίδουν τα κομμάτια της δημόσιας περιουσίας, όποια έχουν απομείνει, ένα προς ένα τα παραδίδουν στους εχθρούς μας. Πάρτε τα κλειδιά, λέει, ναι, και ελέγξτε τα πάντα εσείς. Αυτό είναι γεγονός. Δες τώρα κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Υποδομών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το δικό μας, κύριος Χρυσοχοίδης, ζήτησε λοιπόν από το Βουκουρέστι και παρήγγειλε μια έρευνα στην ανάλυση μαζών που είπαμε, η οποία τι λέει?
προκύπτει ότι η αξία της αγοράς συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης είναι υπερδιπλάσια εκείνης του ψηφιακού μερίσματος με μια αναλογία 10,3 προς 4,2. Αν πάρει λοιπόν κανείς την αναλογία που είπαμε έστω με τα πρότυπα της Πορτογαλίας στα 291 ευρώ, αυτόματα αυτά γίνονται 715 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτοί το δώσαν και 18 και κάτι. Με μόνη εγγύηση 100.000 ευρώ. Και λοιπόν, μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη εδώ τώρα της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τα 18 εκατομμύρια που θα δώσει η DJA. Θα δώσει. Δεν είναι. Έχουν χαρίσει στη Χόκτιφ 500 εκατομμύρια ΦΠΑ. Βέβαια. Δεν έχουν χαρίσει, είπαμε προηγουμένως, 2 δισεκατομμύρια ευρώ στη Siemens. Βέβαια. Σε όλους αυτούς λοιπόν τα χαρίζουνε. Κάνουν τις χαρακτηριστικές συμφωνίες τους, τα δίνουν όλα και έλα εσύ ελληνική λαέ, φορτώσου το χρέος του ενός, το χρέος του άλλου και χάσε το σπίτι σου, εξαφανίσου, δεν μας ενδιαφέρεις. Αρκεί που είμαστε εμείς μεταξύ μας, η παρέα μας, μοιράζουμε την τράπουλα και κανονίζουμε τα δικά σου δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Αυτά ακριβώς. Βέβαια, δες τώρα εδώ πόσο περιπλέκονται όλοι αυτοί, γι' αυτό και γίνανε συνεταιράκια στην DJA. Ο δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκη, που είναι ο ψυχάρης τώρα εκεί, έχει στο Μέγκα το 22%. Πρόσεχε τώρα. Εδώ είναι η όλη πλάκα. Ο Πίγασος εκδοτική Μπόμπολα. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Η Πίγασος εκδοτική του Μπόμπολα έχει στο Μέγκα το 24%. Έτσι. Η Πίγασος εκδοτική έχει το Έθνος, την ημερησία, τον αγγελιοφόρο, το πρώτο θέμα, ενώ ο δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκη έχει τα Νέα, το Βήμα και άλλα έντυπα, πάρα πάρα πολλά. Βλέπεις λοιπόν δίθεν ανταγωνιστικές εφημερίδες να ενώνονται κάτω από την ομπρέλα του Μέγκα. Σωστό. Γιατί θεωρούνται ανταγωνιστές, έτσι δεν είναι? Ναι, το Βήμα. Το Βήμα και το Έθνος κάθε Κυριακή δεν ανταγωνίζονται. Ποιος θα πουλήσει πιο πολλά? Ναι, ναι, ναι. Έλα όμως που τα αφεντικά από αυτούς εδώ είναι συνεταιράκια στο Μέγκα. Έτσι. Κάτσε όμως να δεις και κάτι ακόμα. Ναι, στο, ναι. Άργος, στο Άργος που είναι η διανομή. Η διανομή είναι η εταιρεία διανομής του, όλων των εντύπων. Έτσι. Εμπλέκονται όλοι. Εκεί εμπλέκονται όλοι. Ας πούμε ο δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκη έχει το 37%, όχι, συγγνώμη, το 38%, ναι, και στην Ευρώπη το 40%. Είναι δύο διανομής αυτοί, ναι, στην Ευρώπη. Όμως λες εδώ τώρα κάτι πλάκα, εδώ ποια είναι η πλάκα τώρα. Στο θέμα της Ευρώπης το άλλο μισό το έχει ο Μπόμπολας. Δηλαδή είναι συνεταιράκια στη διανομή, ναι, ναι, αντίπαλες δίθεν εφημερίδες και συνεταιράκια στο Μέγκα. Κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτό πάλι πού το βάζεις, για πες μου, πώς γίνεται αυτό? Ο όμιλος Βαρδινογιάννη που έχει το Σταρ, την Εσπρέσο και έχει και μετοχές μέσα στο Μέγκα. Ναι, 10% τουλάχιστον. Άρα να δεις το Μέγκα και ο Μπόμπολας και ο δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκη και ο Βαρδινογιάννης που έχει το Σταρ είναι μέτοχοι. Αυτοί οι τρεις μαζί έχουν το 60% εκεί. Ναι, ναι. Άντε πες μου τώρα εσύ και να σου πω και εγώ μετά. Ναι, δεν είναι παράδοξα, διότι ουσιαστικά λειτουργούν κάτω από την ίδια ομπρέλα κοινών συμφερόντων. Έχουν κοινά συμφέροντα τα οποία είναι αυτά που τους συνδέουν όλους αυτούς. Και εφόσον προστατεύονται από το κράτος, από την κυβέρνηση και προωθεί τα συμφέροντά τους κατά πώς θέλουν αυτοί οι ίδιοι, άρα έχουν κοινά συμφέροντα, έχουν κοινή πορεία, ναι, σε όλους τους τομείς. Ναι. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ουσιαστικά είναι ανταγωνιστικές. Η μία ανταγωνίζεται την άλλη. Αλλά λειτουργούν μέσα στον ίδιο κύκλωμα κοινών συμφερόντων. Δούνε λαβήν. Προστατεύονται από το κράτος, έχουν τα κοινά τα ίδια προνόμια και οι τέσσερις μαζί οι τράπεζες παίρνουν
εγγυήσεις και δάνεια τα οποία τα χρεώνουν αντίστοιχα στον ελληνικό λαό, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μέσα στον σωλήνα λειτουργούν όλοι αυτοί, γι' αυτό απολαμβάνουν όλα τα προνόμια τα οποία τους δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε λοιπόν έχουν κοινά συμφέροντα. Βέβαια. Λοιπόν, κοινούς δεσμούς. Ναι, να μην πιστοποιούνται αυτοί οι κοινοί δεσμοί σε μια συνεργασία στο ΜΕΓΑ. Ναι, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί όχι, βέβαια. Στην Ευρώπη και στο Άργος που είναι η διανομή σε όλη την Ελλάδα, είναι μέσα μπλεγμένος και ο Αλαφούζος που έχει το 75% του Sky, το 25% το υπόλοιπο το έχει ο Βασίλειος Μαρινάκης. Mm. Πάμε παρακάτω τώρα. Εκεί βέβαια στο Sky είναι και ο Παπαχελάς, ξέρεις. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι ο Κουρίς με την Αυριανή, βέβαια, που εκεί πέρα αυτοί που εμπλέκονται δεν μ' αρέσουν καθόλου, το λέω, αλλά τέλος πάντων να μην πω περισσότερα, αλλά άλλη δημοσιογραφική οίκη είναι το η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος που έχουν τον Ελεύθερο Τύπο, ο Κοντομινάς που έχει τον Αλφα που προείπαμε ήδη, ο Μήνος Κυριακού που έχει τον Αντένα, ο Βίκτορ Ρέστης, ο οποίος έχει τα MTV και άλλα. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλφα είναι υπό τη νέα γερμανική διοίκηση βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είναι. Γι' αυτό και από εκείνη την ώρα που όχι φημολογείται, είναι βέβαιο, αλλά τώρα δεν έχω απτές τις αποδείξεις στα χέρια μου, ότι έχει πάρει, ποια είναι η γερμανική εταιρεία που έχει πάρει τον Αλφα. Και από εκείνη την ώρα βλέπουμε τον κύριο Στρόιτερ να μας λέει τις ειδήσεις συνέχεια. Ναι. Έτσι. Κύριο Στρόιτερ, ναι. Ναι. Και έρχομαι εγώ και λέω τώρα, αγαπητέ φίλε, είναι δυνατόν σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να πάνε δημοσιογράφοι σαν εσένα και σαν κάτι άλλο? Όχι, μην αναφέρεις εμένα. Έτσι, εμένα με άφησε με πίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να είμαι σε τέτοια κανάλια, σε καμία. Και το περιπτώσιο. Όχι, διότι, να σε αφήσουν να πεις αυτά που λες τώρα. Σαν τον δικό μου, ο λόγος σαν τον δικό μου αποκλείεται από την πρώτη στιγμή. Δεν επιτρέπεται. Ακριβώς. Δεν επιτρέπεται. Υπήρχε περίπτωση. Είμαι διωγμένος εγώ και όσοι άλλοι δημοσιογράφοι έχουν απομείνει με ελεύθερη φωνή. Έτσι όπως ο Σπύρος, ο Χατζάρας. Ακριβώς. Ο Χίος. Δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν να πούνε ένα λόγο, ελεύθερο λόγο. Ναι. Σε τέτοιου είδους δεσμεύσεις ταπεινωτικές για το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, ο οποίος θα πρέπει σύμφωνα με αυτούς να ακολουθεί μια πεπατημένη, η οποία για μένα ουσιαστικά είναι ευτελιστική για το ρόλο του δημοσιογράφου, όταν δεν λέει αυτό το οποίο πρέπει να πει εν ονόματι της δημοσιογραφίας, της ελευθεροφροσύνης την οποία κουβαλάει, της ελευθεροτυπίας. Η δημοσιογραφία είναι συνυφασμένη με την έννοια της ελευθεροτυπίας και αναγκάζεται να κάνει ό,τι του υποδείξει το αφεντικό του στο θέμα της δουλειάς, της ελεύθερης δουλειάς του δημοσιογράφου, τότε λοιπόν ευτελίζει το ρόλο του δημοσιογράφου. Βέβαια. Δεν είναι πια ένας δημοσιογράφος, αλλά είναι ένας διεκπεραιωτής ενός εργολάβου που του λέει αυτό θα κάνεις, αυτό θα σκάψεις και δεν με ενδιαφέρει τι λες παραπέρα. Αλλιώς φεύγεις. Βέβαια. Και βλέπεις λοιπόν όλους αυτούς να παίζουν ένα θέατρο του παραλόγου, να βγαίνουν και να λένε πράγματα τα οποία είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, εκτελώντας, υπηρετώντας, όχι απλά εργολάβους. Καλά θα ήταν έτσι. Εργολάβους χτίζουμε, βάζουμε, παίζουμε το μισθό και χτίζουμε. Αλλά υπηρετώντας ποιους? Υπηρετώντας αφεντικά ξένα. Ουσιαστικά αφεντικά ξένα. Ναι. Αυτά τους δίνουν τις προσταγές, ότι θα πεις υπέρ της Τρόικας, θα πεις ότι το πρόγραμμα βγαίνει, θα πεις ένα σωρά άλλα πράγματα και θα ξάψεις ουσιαστικά τις ειδήσεις που αφορούν το λαό, να ξάψεις την αλήθεια. Και αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, συγγνώμη. Βέβαια. Δυστυχώς και εγώ είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση το κύρος του Νίκου του Χατζηνικολάου. Ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή
ως ο πρωθυπουργός, έτσι συσσαγωγικά, έτσι το θεωρούν, πρωθυπουργός των δημοσιογράφων. Και ο κύριος Χατζηνικολάου, μέσα από τα έντυπα τα οποία έχει, αν τα προσέξεις, θα δεις ότι υπηρετεί το σύστημα. Όλες οι τράπεζες έχουν διαφημίσει εκεί. Όλες οι πολυεθνικές κινητές εταιρείες είναι εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι τράπεζες βρίσκουν χώρο διαφημιστικό αποκλειστικά στα έντυπα του κυρίου Χατζηνικολάου. Δηλαδή τώρα είναι σύμπτωση αυτό, όχι? Όχι, βεβαίως και δεν είναι καμία σύμπτωση. Αν αύριο τολμήσει κάποιος. Το πώς χειρίζεται, δίνει μεν το λόγο, έτσι υποτίθεται, πλουραλισμού, αλλά τα κύρια άρθρα του Χατζηνικολάου είναι υπέρ του κυρίου Σαμαρά. Ουσιαστικά υπηρετούν το έργο της κυβέρνησης. Γιατί δεν τα βρίσκεται, λέει. Μα ποιο με ποιο να τα βρεις? Να τα βρει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν συμμετείχε ποτέ σε μνημόνια, να τα βρει με τον κύριο, Σαμαρά, ο οποίος υπηρέτησε τα μνημόνια, ο οποίος ευθύνεται για την καταστροφή της χώρας? Είναι τελείως τρελά πράγματα. Άρα ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του κυρίου Σαμαρά, το παιχνίδι των τροϊκανών κατ' επέκταση. Και αυτό το λόγο απολαμβάνει αυτές τις διαφημίσεις, οποίες απολαμβάνει. Βέβαια. Και κρατικές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Αν εγώ, Μάκη μου. Η γερμανική εταιρεία δίνει παρέλαση με τις διαφημίσεις της στα έντυπα του κυρίου Χατζηνικολάου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος Χατζηνικολάου, ενώ όλες οι εφημερίδες ουσιαστικά λιμοκτονούν και χάνονται και σβήνουν μπροστά στο ροϊμαγδό της κρίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι άνοιξε και δεύτερη εφημερίδα. Ναι. Έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω, φίλε μου, αν εγώ τώρα γράψω ένα άρθρο αύριο και αποδείξω, γιατί τα έχω δείξει στην τηλεόραση εγώ αυτά πέρσι, ότι από το 1841 μέχρι το 2002 ο κύριος Ρότσιλντ, δια της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και της Τραπέζης Ελλάδος αργότερα, εξέδιδε το χρήμα μας, αυτό το εκτύπωνε και μας το δάνειζε με τόκο, τη στιγμή που μπορούσαμε να το εκτυπώσουμε μόνοι μας και να μην πληρώνουμε σε κανέναν τίποτα, και εξαιτίας αυτού του πράγματος δημιουργήθηκαν τα τεράστια χρέη της χώρας μας, υπάρχει περίπτωση να μπει στις εφημερίδες αυτό το άρθρο μαζί με τα φύλλα της εφημερίδας κυβερνήσεως που αποδεικνύουν τον λόγο μου, αλλά και το ιστορικό χρονολόγιο της ίδιας της Εθνικής Τραπέζης? Αν φτάσει αυτό το θέμα το δικό σου στα χέρια του κυρίου Χατζηνικολάου, θα βγει αύριο στην εφημερίδα του. Πες μου θα τώρα. Θα περάσει κατευθείαν στον κάλαθο των Αχρήστων. Ακριβώς λοιπόν. Κατευθείαν στον κάλαθο. Δεν πρόκειται να υποθεί η αλήθεια αυτή ποτέ. Όταν εμείς φωνάζουμε και λέμε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας διωγγώθηκε εξαιτίας των δανείων των τραπεζών που μπήκανε και αυτά μέσα στο δημόσιο χρέος και χρεώθηκε ο ελληνικός λαός πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να χρεωθεί, δηλαδή τα δάνεια των τραπεζών, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα υπούν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Ο ρόλος δημοσιογράφου αυτός είναι. Κάνε ένα τέτοιο άρθρο. Σύντο εκεί. Και αν το δεις ποτέ εκτυπωμένο σε αυτές τις εφημερίδες, έλα να μου πεις. Ούτε καν. Για αστείο. Με το που θα δουν απ' έξω τη σφραγίδα που θα λέει Βραχιολίδης, θα το πετάξουν κατευθείαν στα κουτάκια. Δεν έχει σχέση αν το γράφει ο Βραχιολίδης. Όποιος και να το γράφει. Γιατί είπες εσύ κάποια ονόματα, μπορώ να πω εγώ κι άλλα. Το Λεκάκι, τον Ισαΐα, τον Κωνσταντινίδη και άλλους. Μπορείς να τους δεις να λένε αυτά που θέλουν να πούν. Και εσένα φυσικά και του Χατζάρα όπως είπες. Και άλλους πολλούς θα τους αφήσουν να πούν αυτά που θέλουν να πούν στο Μέγκα, στον Αντένα, στον Αλφα, στον Σκάι. Ούτε για αστείο. Όποιες φωνές ελευθερόφωνες υπήρχανε. Τελείωσαν. Μπήκε φήμωτρο, τους μπήκε φήμωτρο. Τελείωσαν. Τελειώσανε, στην κυριολεξία τους τελειώσανε. Ακριβώς. Αυτό λέω ότι σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο, αύριο όμως μεθαύριο δεν θα υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα, διότι θα βάλουν τέτοιες δικλείδες μέσα, τέτοιες στυλιές θα εφαρμόσουν στο λαιμό του κάθε ενός διαχειριστή blog ή ιστολογίου, που δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανασάνει και θα του κλείνουν το blog και το ιστολόγιο. Δυστυχώς. Ναι, έρχομαι τώρα και να συμπληρώσω λίγο εκείνο που έλεγα πριν την μελέτη της ανάλυσης μαζών. Τι λέει λοιπόν εδώ? Αν ακόμα κάτι λέει, σε περίπτωση που μέρος της ζώνης των 800 MHz από αυτής της ζώνης δηλαδή που δόθηκε για το τηλεοπτικό σήμα στην Τίτζα, λέει, δινόταν στην κινητή τηλεφωνία αντί για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, τότε το όφελος για το κράτος θα ήταν τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ, ενώ σε επίπεδο 20 ετών το όφελος θα ήταν 26,2 δις. Και αν πιάσει τώρα λοιπόν η Ντίτζα
και επινοικιάσει αυτήν τη μικρή περιοχή σε κινητές τηλεφωνίες αύριο και αρπάξει αυτά τα λεφτά, ποιος θα της κάνει κάτι αντί για το ελληνικό κράτος? Ποιος, έρχομαι και ρωτώ. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα. Βλέπεις τι σου λέω τώρα εδώ πέρα. Μιλάμε για δις πλέον, για δις ευρώ, για περίπου 26 δις και κάτι ευρώ, για απίστευτα ποσά, τα οποία χαρίστηκαν σε αυτούς με μόνο όφελος αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή για το ελληνικό κράτος 100.000 ευρώ. Θα το λέω και θα το ξαναλέω και δεν το χορταίνει. Δεν το χορταίνει το μυαλό μου. Τι να χορτάσει το μυαλό σου και πήγαινε να δεις και στο ελληνικό τι χαριστικά δίνονται εκεί. Είδαμε σκάνδαλα και σκάνδαλα. Αλλά εδώ αυτό. Το στρέμμα δίνεται νομίζω με 40, άκουγα πριν από μερικές ημέρες, 47 ευρώ. Δηλαδή τελείως κουφά πράγματα. Τελείως απίστευτα πράγματα. Ναι. Χαρίζουν τα πάντα. Εκεί που είναι να τα χαρίσουν, τα χαρίζουν πάντα. Ναι. Εκεί όμως που είναι να κόψουν τον πολίτη από τη δυνατότητα να ανασάνει, του κόβουν το λαρίγκι, το πνίγουν, τον τελείπνουν. Ναι. Αυτά γίνονται δυστυχώς. Ναι, αλλά στην εταιρεία Τηλέτυπος που είναι η ιδιοκτήτρια του Mega Channel, δώσανε 98 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Να τα λέμε αυτά, φίλε μου, ναι. Έτσι για πλάκα. Η εταιρεία η οποία αν δεν πάρει το δάνειο, την επομένη κλείνει. Την επομένη κλείνει. Δεν έχει να πληρώσει δηλαδή τους υπαλλήλους της. Και η περίπτωση του κάθε καναλιού μοιάζει ακριβώς με την ελληνική χώρα, με το κράτος μας, με την χώρα μας, mm-hmm. η οποία έχει ένα χρέος τεράστιο και ζητάει το οξυγόνο της τρόικας των δανειστών προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί για μερικές ημέρες, για ένα-δύο μήνες. Και το χρέος ταυτόχρονα αυξάνεται. Βέβαια. Δεν ξέρω τι ώρα θα κλείσει την εκπομπή σου, αγαπητέ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Υπάρχουν βέβαια και φήμες που λένε ότι πρόσφατα ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Μπόμπολα και τον Θανάση Τσεκούρα, τον πρόεδρο του Γενικό Διευθυντή του Έθνους, γευμάτισαν. Για τα 98 εκατομμύρια αυτά συζητούσαν τώρα. Δεν ξέρω που πήρανε δάνειο έτσι για πλάκα. Ναι, αλλά φίλε μου καλέ. Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ. Αυτή η περίφημη λίστα Λαγκάρτ, στην οποία ο Μπόμπολας φιγουράρει πρώτη μούρη. Ναι, δεν είδαμε κανέναν να τιμωρείται ή να... Είναι πρώτη μούρη εκεί μέσα. Ναι. Βέβαια. Στο εισαγγελέα για τη λίστα Λαγκάρτ ούτε πρόκειται να δεις. Δεν θα δεις. Όχι. Σύμφωνα με την λίστα Λαγκάρτ που δημοσιεύτηκε στο Χοντόγκο ο συνάδελφος... Κώστας ο Βαξεβάνης. Ναι, ο οποίος κυνηγήθηκε και άγρια, έτσι. Όσοι αποκαλύπτουν και κλονίζουν την κυβέρνηση, τα συμφέροντα τα μεγάλα, οδηγούνται αμέσως στον εισαγγελέα. Σε αυτήν λοιπόν τη λίστα μέσα είναι ο Μπόμπολας πρώτη μούρη. Βέβαια. Και αν θα δει κάποιος τα 15 πρώτα ονόματα, τα 16 για την ακρίβεια, τα 10 είναι Εβραίοι. Υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι? Τι αν είναι κάτι? Υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι λοιπόν? Όχι. Όχι. Ξέρει από Εβραίους. Στο λέω εγώ. Και έρχομαι τώρα εγώ και λέω και κάτι ακόμα τελευταίο. Τι χρωστάνε στις τράπεζες αυτοί εδώ πέρα οι κύριοι? Τηλέτυπος, Μπόμπολας, Ψυχάρης, Βαρδινογιάννης, Μέγκα κλπ. 123.500.000. Λοιπόν, Πίγασος, Μπόμπολας, 164 εκατομμύρια. Το Λαμπράκι, ο ΔΟΛ που λέμε, δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκι, ναι, ναι. 134 εκατομμύρια ευρώ. Βαρδινογιάννης, Σταρ, 58 εκατομμύρια ευρώ. Όμιλος Αντένα, 170 εκατομμύρια ευρώ. Το Γαβαλά όμως τον πήγανε μέσα. Ναι, το ναι, Γαβαλά ναι, όμως τον ναι, πήγανε ναι, μέσα. Ναι, ναι. Και τον αναγκάσανε τον άνθρωπο να δώσει την περιουσία του και να του πάρουν ό,τι είχε και δεν είχε προκειμένου να βγει έξω από τη φυλακή, έτσι. Βέβαια. Ο Αλφα 58 εκατομμύρια. Τα κανάλια όμως αυτά ούτε τα πειράζουν. Όχι. Θα τα πειράξουν όταν θα τους πάρουν και το κλειδί της πόρτας για να το διαχειρίζονται οι ίδιοι. Ναι.
Ο Α 58 εκατομμύρια ευρώ. Και η Fortnite, η Nova δηλαδή, 331 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί περίπου κοντά ένα δις. Ναι, αλλά αυτό το ένα δις που του χρωστάνε αυτές τις τράπεζες και οι τράπεζες είπανε δεν έχουμε λεφτά, θέλουμε ανακεφαλαιοποίηση. Τα πήρε το ελληνικό κράτος, τα έδωσε στις τράπεζες δάνειο απ' έξω και να τα πληρώσουμε εμείς. Έτσι. Αυτό πώς το βλέπεις? Τα χρήματα αυτά θα τα πληρώνει πάντα ο βλάκας, ο ελληνικός λαός, γι' αυτό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα, το πίνακα της κυβέρνησης είναι 380 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα λέω αυτά και για την κυρία Άννα Σημακοπούλου, η οποία ρωτήθηκε προχθές την εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου από έναν συνταξιούχο, τον κύριο Σιδέρη, και λέει πόσο είναι το δημόσιο χρέος, μπορείτε να μου πείτε? Δεν ήξερε να απαντήσει η κυρία της κυβέρνησης, η οποία υποτίθεται αγωνίζεται για να σώσει τον ελληνικό λαό. Βέβαια. 380 δισεκατομμύρια, 370 εκατομμύρια είναι το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή. Αμα βάλουμε και αυτά που δεν έχει πληρώσει, φίλε μου, τα νοσοκομεία που δεν έχουν πληρώσει ιδιώτες, και πόσοι άλλοι καθυστερούμενα από το ΕΣΠΑ. 500 δις και βάλε. Α, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Και βάλε, χρωστάμε, και αυτά είναι δημόσιο χρέος, το οποίο ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή λέει ότι είναι βιώσιμο. Ναι, καλά. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι βιώσιμο, έρχεται η πρόκληση και του λέει, αφού είναι βιώσιμο, λοιπόν, φάει και άλλα μέτρα για να μπορέσει να το πληρώσει πιο γρήγορα. Έτσι είναι, έτσι είναι. 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ετήσιο, το κοχρεολήσιο το οποίο πληρώνουμε στους δανειστές μας. Βέβαια. Εραστικά μας. 82 ευρώ το δευτερόλεπτο αυξάνεται το δημόσιο χρέος μας. Ναι. Δεν μου λες τώρα, έχεις παρατηρήσει για να... Επειδή οδεύουμε προς το τέλος πια, έχεις παρατηρήσει από πού λαμβάνουν τις ειδήσεις όλα αυτά τα κανάλια από το εξωτερικό? Από πού λαμβάνουν τις ειδήσεις που μας δείχνουν από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό? Ναι, ναι, εννοείς από κάποιο συγκεκριμένο. Από κάποια συγκεκριμένα κανάλια παίρνουν και μας δείχνουν, έτσι είναι? Ναι. Πάντα είναι τα ίδια συγκεκριμένα κανάλια αυτά. Ποια ναι. είναι, για να τα δούμε τώρα. Τα κανάλια, για να εννοείς αυτά τα οποία εκπέμπουν και εδώ? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πιάνει και σου λέει το ένα από τα κανάλια τα μεγάλα που έχουμε. Για να δούμε τι έγινε στην τάδε χώρα. Από πού παίρνει τις ειδήσεις? Ναι. Τις έχεις παρατηρήσει? Για πες μου, δεν θεώ. Από το CBS. Μάλιστα. Ποιος είναι πρόεδρος στο CBS? Ο Λέσλι Μούντς, ο μεγάλος ανιψυχός του Δαβίν Μπεν Κουριών. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Αρχιεβραίος. Από το NBC, όπου επίσης έγινε ο Νίλ Σαπίρο πρόεδρος, επίσης Εβραίος. Από το NBC, όπου πρόεδρος του είναι ο Τζέφρι Ζούκερ, επίσης Εβραίος. Από το Fox, όπου πρόεδρος είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, γνωστός Εβραίος. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Α, μπράβο. CNN, εκεί κι αν είναι, από εκεί κι αν παίρνουν κι εγώ δεν ξέρω πόσα. Ποιος είναι ο διευθυντής ειδήσεων και αναμεταδόσεις της ειδήσεις αυτές? Ο Walter Isaacson, που αν μπεις μέσα στη σελίδα του στην Wikipedia θα δεις ότι ο ίδιος λέει ότι είναι Εβραίος. Έτσι δεν είναι? Είμαστε λοιπόν εβραιοκρατούμενοι σε όλα τα επίπεδα. Άμα πάμε λίγο παρακάτω από τη Warner Bros, θα δεις ότι ο Jordan Levine είναι πρόεδρος της. Δηλαδή λίγο να τα ψάξει κάποιος, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Λίγο. Θα δεις ότι αυτά είναι τα κανάλια από τα οποία παίρνουν τις ειδήσεις. Μετά τι γίνεται? Τι μας δείχνουν συνέχεια όταν θέλουν να δείξουν μεγάλα θέματα της Ελλάδος από το εξωτερικό? Από ποιες εφημερίδες? Από την US News της Αμερικής, παραδείγματος, Daily News και τα λοιπά, και αυτές εδώ τις εφημερίδες τις έχει ο Ζούκερμαν, ο πρόεδρος των μείζωνων εβραϊκών οργανισμών, τον είπα. Ο Άρθουρ Σούλτζεμπέρκερ, εκδίδει τους New York Times, επίσης ιδίας καταγωγής. Την New Republic, ο Μάρτι Πέρετ. Λοιπόν, αυτές τις εφημερίδες. Την Newsweek, ο Ντόναλντ Γκράχαμ. Την Washington Post, επίσης ο ίδιος.
Λοιπόν, αυτές, από αυτές τις εφημερίδες παίρνουν τα θέματα τους και τα δείχνουν. Mm-hmm. Αυτές όλες λοιπόν όμως τις έχουν Εβραίοι. Είπαμε. Άρα, οι κάτι Εβραίοι ελέγχουν εδώ. Το παγκόσμιο σύστημα. Κάτι συμβαίνει εδώ, φίλε μου. Τι συμβαίνει. Πολλές συμπτώσεις δεν είναι μέσα. Πώς το βλέπεις. Οργανωμένες συμπτώσεις. Δεν είναι συμπτώσεις. Ε, ναι. Είναι οργανωμένα. Ναι. Τη New York Post. Τη New York Post. Τη New York Post, το Καλίκου την έχει. Και αυτό τα ίδια. Λοιπόν, τη Wall Street Journal. Ο Καν. Και αυτός Εβραίος. Δηλαδή τώρα, όπου και να την ψάξει τη δουλειά, την Daily News, ο Ρόμπερτ Μάξουελ, επίσης της ίδιας καταγωγής. Δηλαδή, από πού να το πιάσω το πράγμα και πού να το αφήσω, ρε φίλε. Από πού. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε στο τέλος. Από πού να το πιάσω. Αυτές όλες τις εφημερίδες τις ξέρουμε όλοι μας. Γιατί όταν θέλουν να δείξουν πώς ρεζιλεύεται η Ελλάδα στο εξωτερικό, αυτές τις εφημερίδες δείχνουν. Mm-hmm. Αυτές δεν δείχνουν. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Μα βλέπεις λοιπόν. Και όλες αυτές οι εφημερίδες ενορχιστρωμένα μας εξευτελίζουν διεθνώς. Το έχεις αντιληφθεί ή όχι. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι. Πόσες φορές είδαμε άρθρα εναντίον μας από αυτές τις εφημερίδες. Πόσες φορές είδαμε άρθρα υπέρ μας. Δεν νομίζω να είδαμε καμιά φορά. Και όμως αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως μας δείχνουν αυτοί οι κύριοι που έχουν τα δίθεν μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως στην Ελλάδα. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον ρόλο του δημοσιογράφου, για το πόσο υποταγμένα είναι τα κανάλια αυτά και τα οποία υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ξένων, ναι, και της χώρας. Και αν, ξαναλέω, αν μπει κάποιος στη Wikipedia και πατήσει όλα αυτά τα ονόματα που είπα, θα δει ότι μόνοι τους παραδέχονται ότι είναι Ιουδαϊκής καταγωγής και θρησκεύματος. Εγώ δεν λέω κάτι κρυφό, το διαδίδουν οι ίδιοι. Φτάνει να ξέρεις να ψάξεις. Πολύ απλά πράγματα. Ναι, αλλά, αυτοί όλοι εδώ που κυβερνάνε ή αυτοί οι μεγαλότεροι δημοσιογράφοι και λοιποί και λοιποί και λοιποί, από ποια πανεπιστήμια πέρασαν, το ΤΑΦΤ του Κωστάκη Καραμαλή, πρόεδρος είναι ο Εβραίος, Λόρενς Μπάκου, στο Χάρβαρτ είναι ο πρόεδρος ο Εβραίος, Λάρεν Σάμερ, ο οποίος διαδέχτηκε τον επίσης Εβραίο, Νίλ Ρουμπενστάιν, στο Γέιλ είναι ο Εβραίος Ρίτσαρντ Λεβίν, στο Πρίστον είναι η Εβραία Σίρλι Ντίκμαν, η οποία διαδέχτηκε τον Εβραίο Χάρβεϊ Σαπίρο. Δηλαδή, από πού να το ψάξεις το πράγμα, στα ίδια άτομα καταλήγεις. Στα ίδια άτομα καταλήγεις. Και ψάξε μετά να βρεις ποιος φταίει και τι φταίει. Ο επίλογος δικός σου, σ' ακούω. Πάμε στο διατάφτα. Να είπαμε όλα νομίζω. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Η κατάσταση δένει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να διατηρήσουμε το χαρακτήρα μας αλόβητο όσο μπορούμε από τέτοιες υποταγές στις οποίες θέλουν και μας βάζουν οι εχθροί της χώρας, να κρατήσουμε ψηλά το φρόνημά μας και να προχωρήσουμε με πίστη στο Θεό και στην πατρίδα αγάπη, ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να σηκώσουμε το λάβαρο ψηλά, έτσι ώστε η πατρίδα μας κάποια στιγμή να νιώσει τον αέρα της ελευθερίας να πνέει πάλι. Θα πω μόνο ένα πολύ μικρό σαν γνωμικό για να δούμε ότι η απραξία η οποία μας έχει περιβάλλει όλους μας και δεν κάνουμε τίποτα, να δούμε λίγο τι είναι. Κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει υπερβολικά και ένας που ο οποίος είχε ένα τριώροφο κτίριο, βλέποντας το νερό να ανεβαίνει, ανέβηκε στον πρώτο όροφο. Περνάει μια βάρκα με 2-3 ανθρώπους μέσα και του λέει: «Έλα να σωθείς. Θα με σώσει η Παναγία εμένα», λέει. Ανεβαίνει το νερό, ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο. Περνάει άλλη βάρκα με 2-3 μέσα. «Έλα», λέει, «να σωθείς», του λένε. «Θα με σώσει η Παναγία εμένα», λέει. Ανεβαίνει στον τρίτο και τελευταίο όροφο στην ταράτσα. Φτάνει το νερό και μέχρι εκεί περνάει και μια τρίτη βάρκα. Και του λένε, «Έλα να σωθείς, θα με σώσει η Παναγία». Πνίγεται. Πάει απάνω, λέει: «Παναγία μου, γιατί δεν με σώσες?» Και αυτές οι τρεις βάρκες που έστειλα, τι ήταν, του λέει. Και αυτές οι τρεις βάρκες που έστειλα. Ναι. Αυτές οι τρεις βάρκες που έστειλα. Ναι, ναι.
Τι ήταν, του λέει. Λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τα σινιάλα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Θέλουμε και το μυαλό να βάλει να δουλέψει. Λέγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Ναι. Έτσι. Έτσι, φίλε μου. Έτσι επίσης, αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία την οποία... Εγώ σε ευχαριστώ που με τιμάς και με εκτιμάς. Και με τιμάς και με εκτιμάς, το ξέρω. Βεβαίως. Γεια στη Θεσσαλονίκη. Να σε έχει ο Θεός γερό, φίλε μου. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναι, 2-0 το είδα. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ. Γεια. Αυτά ήταν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθής εξημών, ας πράξει τα δέοντα. Να είστε όλοι γεροί. Γεια σας.